Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, οικονομικές ειδήσεις ημέρα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Νέα δεδομένα στην ανάπτυξη του ελληνικού δημιουργεί απόφαση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου να κηρύξει αρχαιολογικού ενδιαφέροντος κομμάτια της έκτασης του πρώην αεροδρομίου συνολικής επιφάνειας 280 στρεμμάτων. Η απόφαση του ΚΑΣ μπορεί να αλλάξει τα πάντα, αλλά μπορεί και να μην αλλάξει τίποτα. Εκτιμά στο insider.gr πολιτικός μηχανικός με εμπειρία σε μεγάλα έργα. Και αυτό γιατί, όπως εξηγεί, θα πρέπει να δούμε ποια είναι ακριβώς η έκταση που επηρεάζεται και πώς αλλάζει το master plan του έργου. Το σημαντικό πλέον δεν είναι το μέγεθος της έκτασης, αλλά το ποια κομμάτια του σχεδίου ολοκληρωμένης ανάπτυξης επηρεάζει, σημειώνει. Προδιαφυγή εκατομμυρίων ευρώ σε κορυφαίους τουριστικούς προορισμούς εντόπισαν και φέτος οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, βάζοντας αυτή τη φορά στο στόχαστρό τους ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα δωμάτια ανά την χώρα, χρησιμοποιώντας κάθε διαθέσιμο μέσο όπως μεγάλες πλατφόρμες διαδικτυακής ενοικίασης καταλυμάτων όπως η Booking και η Trivago, ως τις ιστοσελίδες των ξενοδοχείων και τηλεφωνήματα διερεύνησης πληρότητας. Μέθοδος η οποία έχει εφαρμοστεί και πέρσι το καλοκαίρι με εντυπωσιακά αποτελέσματα. Φέτος τα στοιχεία δείχνουν μια κάποια συμμόρφωση, αλλά η προδιαφυγή, όπως φαίνεται, ζει και βασιλεύει στη τουριστική βιομηχανία. Τα ευαίσθητα προσωπικά μας δεδομένα στο διαδίκτυο δεν είναι και τόσο ασφαλή όσο νομίζουμε. Περίπου 3 δισεκατομμύρια λογαριασμοί παραβιάστηκαν από hackers τελικά στη μεγάλη επίθεση που δέχτηκε η Yahoo το 2013, όπως παραδέχτηκε η ίδια η εταιρεία. Ουσιαστικά, δηλαδή, η Yahoo έκανε γνωστό πως όλοι οι λογαριασμοί email που υπήρξαν τότε έπεσαν στα χέρια των hackers και όχι μόνο ένα δισεκατομμύριο λογαριασμοί όπως είχε υποστηρίξει τότε. Οι ειδικοί είχαν προειδοποιήσει πως η εταιρεία θα έπρεπε να έχει υποθέσει πως όλες αυτές οι πληροφορίες είχαν διαρρεύσει και να προσπαθήσει έστω και τεροχρονισμένα να τις προστατέψει. Ανωδικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίασης, με το γενικό δίκτυο να κυμαίνει σε 756,32 μονάδες, καταγράφοντας κέρδη 0,65%. Μεικτές τάσεις επικρατούν στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Για περισσότερες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο, στο insider.gr. We'll be right back.